Επιστρέψαμε. Δεν έχει τέλος η μάστιχα των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το πρώτο οκτάμινο του έτους, σε σύνολο 7.416 τροχαίων ατυχημάτων, 425 άνθρωποι έπεσαν θύματα της επιθετικής οδηγικής συμπεριφοράς και της απροσεξίας στο δρόμο. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως το τελευταίο 24ωρο, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τροχαία δυστυχήματα. Να συνδεθούμε τώρα με τον συνάδελφο Λευτέρη Αγναγνώστου, που βρίσκεται στο Περιστέρι στην οδό που σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Λευτέρη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, στην οδό Αγίου Ιεροθέου. Στις 3 τα ξημερώματα, δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι οδηγοί τους να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Ωστόσο, λίγο πριν τις 5, ένας από αυτούς κατέληξε. Τώρα, το βράδυ της 5ης, γύρω στις 8.30, στην οδό Δεκελίας, στη Νέα Φιλαδέλφια, μηχανή που οδηγούσε 49χρονος συνδός συγκρούστηκε με λεωφορείο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παμακάριστος, όπου και κατέληξε. Τώρα, Κωνσταντίνε, στο Πόρτο Ράφτη και συγκεκριμένα στο 33ο χιλιόμετρο προς Μαρκόπουλο, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 55χρονη κατά από διευκρίνησε συνθήκες, καρφώθηκε σε κολόνα της ΔΕΗ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ έχοντας τις αισθήσεις της και χωρίς να δείχνει πως έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες πέθανε. Η μαύρη λίστα με τα τροχαία δεν σταματάει εδώ, Κωνσταντίνε, καθώς προχθές τη Λεωφόρος Πατών τα οχήματα ενός 25χρονου και μιας 52χρονης συγκρούστηκαν μεταξύ τους, τυλίχθηκαν στις φλόγες και μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδερικών με αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο ανθρώπων. Ενώ στο Παλαιό Φάλιρο μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άντρας τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα. Τα στοιχεία, Κωνσταντίνε, μιλάνε από μόνα τους. Αρκεί να σας πω πως τον περασμένο Αύγουστο τα τροχιά αυξήθηκαν κατά 18,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα αυτού του έτους, του 2022. Από τον Ιανουάριο τώρα έως τον Οκτώβριο του 2023 έχουν γίνει 492 τροχιά, από τα οποία υπήρξαν 518 νεκροί και 548 σοβαρά τραυματίες, Κωνσταντίνε. Λευτέρη Αναγνώστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Εμείς τώρα συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά, την κυρία Βάσο Δανέλη Μιλωνά, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Κυρία Μιλωνά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαραβελίδη, σε εσάς και όλους τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο. Εγώ θα σας το πω, θα καταθέσω και την προσωπική μου εμπειρία. Από το σπίτι μου μέχρι το χώρο εργασίας μου είδα να παραβιάζουν 2 στόπ. Σε πολύ μικρή απόσταση παραβιάσανε 2 στόπ. Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε όλο αυτό? Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε? Αυτό, κύριε Μαραβελίδη, για να αλλάξει χρειάζεται να δημιουργηθεί μια κουλτούρα οδικής ασφάλειας, την οποία προσπαθούμε πολλά χρόνια τώρα στο Ινστιτούτο, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικιακές βαθμίδες, μέσα από καμπάνιες, μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης. Αλλά αυτό είναι δύσκολο, παίρνει βάθος χρόνου και δυστυχώς, ενώ πηγαίναμε καλύτερα την τελευταία δεκαετία, μετά τον κορονοϊό είδαμε τα τροχιά να αυξάνουν δραματικά. Και βιώνουμε όλη αυτή την κατάσταση στους δρόμους μας σήμερα που μας ταλαιπωρεί και μας κλείδει, γιατί δυστυχώς έχουν αυξηθεί και τα τροχαία. Έχουμε και το θέμα έχουμε λοιπόν θέμα με ένα έλλειμμα παιδείας. Έχουμε και ελλειπείς τροχονομικούς ελέγχους στους δρόμους, που είναι κάτι το οποίο άμεσα μπορεί να έχει αποτελέσματα. Παρότι δεν είμαστε της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από κάθε πολίτη, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να δοθεί σημασία μεγάλη σε αυτό το ζήτημα. Δεν θα χρειαζόταν βέβαια αν και οι οδηγοί αντιλαμβάνονταν το ζήτημα ως πιο σοβαρό. Αν δηλαδή ακολουθούσαν τους απλούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Ακριβώς. Η οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα προσωπικής ευθύνης, αλλά είναι και ένα θέμα πολιτικής προτεραιότητας, κύριε Μαραβελίδη. Γιατί αν και η πολιτεία δεν το βάλει σε προτεραιότητα, όσο και αν προσπαθούμε εμείς, τα αποτελέσματα δεν θα είναι αυτά που θέλουμε. Και επειδή η αστυνομία, η τροχαία, έχει ένα κρίσιμο ρόλο, θα πρέπει να υποστηριχθεί το έργο της, γιατί δυστυχώς οι Έλληνες οδηγοί
έχουν αυτή την, αυτή την αίσθηση του να είναι απίθαρχοι. Σε σχέση και με άλλους λαούς στην Ευρώπη έχουμε δει ότι είναι επιθετικοί, είναι παραβατικοί. Όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό όμως συμμορφώνονται και αυτό μας δίνει και την ελπίδα ότι μπορούν να αλλάξουν, γι' αυτό προσπαθούμε. Θέλει λοιπόν μεγαλύτερη προσοχή αυτό το ζήτημα. Πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, γιατί όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση του ότι δεν γίνονται έλεγχοι... Κυρία Μιλωνά, και όλα αυτά, στην καθημερινότητά μας όλο το χρόνο. Τώρα που πλησιάζουν και οι γιορτές και θα είμαστε και σε τραπέζια και ο κόσμος ενδεχομένως να πίνει και λίγο παραπάνω, όλα γίνονται χειρότερα. Όλα γίνονται χειρότερα, κύριε Μαραβελή. Θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή, γιατί έχουμε το θέμα το ότι της συμπεριφοράς της ιδιοσυγκρασίας των Ελλήνων. Έχουμε το θέμα της μη εφαρμογής των κανόνων του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Βλέπουμε υπερβολικές ταχύτητες, παράνομα προσπεράσματα. Έχουμε το θέμα της απόσπασης της προσοχής που έχει να κάνει με το κινητό. Είναι και το αλκοόλ. Ακούστε, έλα μωρέ, 2-3 ποτά ήπια. Ναι. Δυστυχώς δεν έχει γίνει συνείδηση ακόμη στους Έλληνες ότι δεν πρέπει να πίνουν και να οδηγούν, παρότι είμαστε ένας λαός που δεν πίνουμε όπως οι Βόρειοι Ευρωπαίοι. Αλλά εκείνοι, παρότι συνδύουν να πίνουν περισσότερο, έχει γίνει συνείδηση ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Κυρία Μιλωνά, αυτό είναι ένα ζήτημα. Σε αυτό σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε στο Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα. Καλό βράδυ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, κύριε Μαραβελίδη, και να πούμε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τροχαίων συμβάντων μέσα στον αστικό ιστό. Mm-hmm. 56% των θανατηφόρων συμβαίνουν μέσα στις πόλεις. Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό θανατηφόρων μέσα στις πόλεις. Ενώ έχουμε μικρότερα ποσοστά στους αυτοκινητόδρομους σε σχέση με τις άλλες χώρες. Έχουμε ασφαλείς αυτοκινητόδρομους, αλλά δυστυχώς ακόμη έχουμε ένα σοβαρό θέμα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.